καλησπέρα. Έχω την τιμή να έχω μαζί μου την Υφυπουργό Εργασίας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε καλησπέρα, μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πρόνοια και αλληλεγγύη, να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό επί της ουσίας και πρακτικά. Σημαίνει πολύ πιο πολλά πράγματα από όσα και εγώ αρχικά φανταζόμουν ή σκεφτόμουν πριν αναλάβω το Υφυπουργείο αυτό. Είναι η προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Είναι το να καταφέρουμε ως πολιτεία να δώσουμε ένα επίπεδο βοήθειας, το οποίο τόσο στην καθημερινότητα όσο και μακροπρόθεσμα σε συμπολίτες μας αλλά και οικογένειες μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε η οικονομική και η κοινωνική τους, αν θέλετε, ζωή, καθημερινότητα και συμπεριφορά να είναι κάθε μέρα και καλύτερη. Οπότε έχουμε να κάνουμε με πολλές και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Έχουμε να κάνουμε με την καθημερινότητα και τις, αν θέλετε, ευκολότερες συνθήκες διαβίωσης, τόσο συνανθρώπων μας οι οποίοι είναι σε χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Έχουμε να κάνουμε με την παιδική προστασία και την αλληλεγγύη σε παιδιά τα οποία διαμένουν, παραδείγματος χάρη, σε κλειστές προνοιακές δομές. Έχουμε να κάνουμε με συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν τυπική ανάπτυξη, αλλά έχουν πολλών ειδών αναπηρίες. Έχουμε να κάνουμε με τους ηλικιωμένους και την φροντίδα που το κράτος παρέχει στις γιαγιάδες και τους παππούδες μας ουσιαστικά. Έχουμε να κάνουμε με μειονότητες και πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στην πολιτεία και στην κοινωνία έτσι όπως όλοι μας θα θέλαμε. Οπότε έχουμε να κάνουμε με πολλές και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, όλες ευάλωτες, οι οποίες ζητούν τη βοήθεια του κράτους και πάνω απ' όλα το κράτος έχει προτεραιότητα και ελπίζουμε πριν καν την ζητήσουν οι ομάδες αυτές, να τους βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί. Η βοήθεια που δίνουμε στους ανθρώπους μας αυτούς έχει πολλούς διαφορετικούς μηχανισμούς. Ένας και ουσιαστικός και βασικός μηχανισμός για την παροχή βοήθειας είναι η άμεση οικονομική βοήθεια, η οποία δίνεται μέσα από την επιδοματική πολιτική του κράτους, που είναι ένας από τους βραχίονες απονομής πολιτικής κοινωνικής αλληλεγγύης. Και μετά, και πολύ σημαντικό για μας, όπως και γενικότερα για την αγορά εργασίας που έχει το Υπουργείο, είναι η ενεργητικές πολιτικές. Οι ενεργητικές πολιτικές που δεν βλέπουν τους συμπολίτες μας απλώς σαν αποδέκτες χρηματικών ποσών, έτσι. Είναι η ενεργητική πολιτική η οποία στην ουσία της έχει την παροχή υπηρεσιών. Οπότε εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ως Υπουργείο Εργασίας μέσα από την παροχή υπηρεσιών και ως πρόνοια μέσα από την εξειδικευμένη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών να διασφαλίσουμε ότι αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους και τους παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες τους βοηθούν να ενταχθούν ακόμη καλύτερα στην κοινωνία και βέβαια στην οικονομία. Ούτως ή άλλως αυτό, κυρία Μιχαηλίδου, δεν είναι ένα θέμα, η εκπαίδευση και όλες οι γύρω-γύρω παροχές στους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να ενταχθούν φυσιολογικά σε ένα κοινωνικό σύνολο. Θέλω να πω ότι δίνοντας μόνο χρήματα, είναι σαν να τους λες, εκεί θα είσαι και απλώς σε βοηθάω να διαβιώνεις καλύτερα. Ενώ κάνοντας όλα τα άλλα, ουσιαστικά τους δημιουργείς τις προϋποθέσεις για ένα μέλλον. Ακριβώς. Και αυτό που μας νοιάζει εμάς είναι ουσιαστικά η ενσωμάτωση, η κοινωνική ένταξη και η διασφάλιση σε κάθε οικογένεια ότι μπορεί να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Το κράτος δεν είναι εκεί για να κάνει ενέσεις ρευστότητα στις οικογένειες. Βέβαια και θα τις κάνει εκεί που χρειάζεται. Αυτός είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής. Αλλά ο ρόλος για εμάς και το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς, ο ρόλος της πολιτείας και του κράτους, είναι να ενισχύσει την οικογένεια όπου η οικογένεια δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Κράτος πρόνοιας δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Είναι, όπως είπατε, και η εκπαίδευση, είναι η υγεία, είναι οι υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινότητα μιας οικογένειας. Παραδείγματος χάρη, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Mm-hmm. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για μας είναι τρομερό εργαλείο ανάπτυξης. Είναι εργαλείο το οποίο, τι γίνεται, το κράτος λέμε ότι πρέπει να προσφέρει σε όλους ενίσχυση για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Γι' αυτό και τη φετινή χρονιά καταφέραμε να δώσουμε 20% παραπάνω κουπόνια για βρεφονηπιακούς σταθμούς, εντάσσοντας οικογένειες μέχρι και με 9.000 ευρώ υψηλότερο εισόδημα στα κουπόνια των βρεφονηπιακών. Γιατί μας νοιάζουν τόσο οι βρεφονηπιακοί? Μας νοιάζουν γιατί, βέβαια, όταν το κράτος σου παρέχει αυτή την υπηρεσία, δεν έχεις να την παρέχεις εσύ από τον οικογενειακό σου προϋπολογισμό, οπότε αυξάνεται το οικογενειακό διαθέσιμο εισόδημα, έτσι προφανώς.
Μας ενδιαφέρει πολύ γιατί, και με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά, γιατί βοηθά τις γυναίκες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να ενταχθούν με τους όρους που ίδιες θέλουν και να διεκδικήσουν τη θέση που ίδιες θέλουν στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, αν μια γυναίκα θέλει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, αλλά δεν έχει τη βοήθεια να στείλει το παιδί της και πρέπει να μείνει σπίτι για να το μεγαλώσει μέχρι να πάει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτά τα χρόνια, έστω και οι μήνες, αλλά αυτά τα χρόνια που η γυναίκα είναι εκτός της αγοράς εργασίας, μπορεί να είναι εξαιρετικά βλαβερά για το μέλλον της και για την εξέλιξή της μέσα στην ίδια αγορά εργασίας. Και μας ενδιαφέρει και τρίτον πάρα πολύ, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού. Γιατί τα παιδιά πρέπει να απασχολούνται μέσα σε οργανωμένες δομές. Τα παιδιά δεν θέλουμε να μένουν στο σπίτι. Δηλαδή, η αγάπη που παίρνουν από τους γονείς ή από τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους είναι αστήρευτη. Αλλά στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και ειδικά αυτό που θέλουμε είναι να εντάξουμε τα παιδιά σε νεαρότερες ηλικίες που βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο κάτω από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρούμε ότι για την ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού και εν τέλει για την εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που ξεκινούν από πολύ νεαρές ηλικίες, πρέπει τα παιδιά, και θέλουμε να τα υποστηρίξουμε όσο μπορούμε, να εντάσσονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ναι, και έτσι δημιουργείς και υγιείς ανεξάρτητους εφήβους, μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς, δηλαδή η κοινωνικοποίηση πρέπει να ξεκινάει από πολύ, πολύ μικρή ηλικία. Και είμαστε πολύ πίσω στην Ελλάδα. Όση ώρα σας ακούω, σκέφτομαι ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο που για να μπορέσετε να αποδώσετε, ας το πω έτσι απλά, θα πρέπει να συνεργάζεστε με μικρούς φορείς. Σας εμπιστεύονται. Κοιτάξτε, η εμπιστοσύνη είναι κάτι που χτίζεται. Ναι. Και η εμπιστοσύνη είναι κάτι το δυναμικό. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί τους και αυτοί μαζί μας. Οπότε χτίζεται από την μία, χτίζεται και από την άλλη. Γιατί οι πολίτες, οι οργανισμοί, τα σωματεία, δυστυχώς και ειδικά στα χρόνια αυτά της κρίσης, έχουν μάθει να είναι, και ίσως λογικά και πολλές φορές, έχουν μάθει να είναι αρκετά σκεπτικοί έναντι στο κράτος. Καχύποπτοι. Το είπατε ίσως πιο σωστά. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι πολύ σκεπτική έναντι στο κράτος. Ναι. Και πολλές φορές έχουν λόγους. Έχουν λόγους διότι το κράτος και η πολιτεία κινείται με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι θα θέλαμε. Μπορεί να έχουν δίκιο γιατί πολλές φορές οι αποζημιώσεις που δίνονται σε αυτούς και πάλι δίνονται με πιο αργούς ρυθμούς. Οι διαδικασίες είναι πολύ πιο φορτωμένες, πολύ πιο αργές, πολύ πιο δύσκολες. Από την άλλη, και το κράτος είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει ότι ο συνομιλητής του είναι ένας συνομιλητής ορθός, είναι ένας συνομιλητής ο οποίος θα ανταποκριθεί στις πολύ μεγάλες ανάγκες. Οπότε και από την πλευρά του κράτους πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα λεφτά των φορολογούμενων πηγαίνουν σε φορείς, σε θεσμούς που μπορούν να τρέξουν πράγματα. Οπότε και με τους δήμους και με τους φορείς και με τις συνομοσπονδίες υπάρχει συνεχή συνεργασία η οποία χτίζεται και είναι μια εμπιστοσύνη η οποία χτίζεται και νομίζω ότι τα δείγματα που έχουμε δώσει. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογώ, αλλά τέλος πάντων, τα δείγματα τα οποία έχουμε δώσει αυτόν τον λίγο περισσότερο από χρόνο και το πώς έχουμε τηρήσει χρονοδιαγράμματα πολλές φορές και πριν από το deadline το οποίο εμείς είχαμε δώσει, έχουν για τον λίγο αυτό καιρό που είμαστε στο Υπουργείο, έχουν χτίσει καλά θεμέλια και γερές βάσεις. Εσείς, μέσα σε αυτό το χρόνο που δουλεύετε, που προφανώς έχετε συγκινηθεί από αποτελέσματα κτλ., εξηγείτε λίγο αυτή την αποτελεσματικότητα ενδεχομένως με το νεαρό της ηλικίας σας ή με το ότι έχετε ζήσει και δουλέψει και στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα από τα βασικά στοιχεία που έχω αποκομίσει από τη δουλειά μου στο παρελθόν, που είναι ακαδημαϊκός, αλλά έχω δουλέψει και σε πολλά τεχνικά έργα, σε πολύ μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, είναι η ανάγκη πρόσβαση στην πληροφορία, το φιλτράρισμα της πληροφορίας και η χάραξη πολιτικής ή η λήψη αποφάσεων βάσει πολλών πληροφοριών και φιλτραρίσματος αυτών. Οπότε νομίζω ότι και η δουλειά μου ως ακαδημαϊκός, αλλά και κάποια που είχε δουλέψει πολύ σε μεγάλα τεχνικά έργα διεθνών οργανισμών, βοηθάει σε αυτό, στο ότι σε μια τεκμηρίωση η οποία υπάρχει και νομίζω ότι αυτή είναι οριζόντια στην κυβέρνησή μας. Υπάρχουν χώρες που οι εργασιακοί νόμοι που προσβλέπετε σε αυτούς, δηλαδή που λέτε, να, αυτή η χώρα, ας πούμε, έχει πολύ καλύτερο εργασιακό πλαίσιο από το δικό μας στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, αυτό το κάνουμε συνεχώς, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε οριζόντια. Και αυτή είναι, και μια διαφορά, νομίζω, που ίσως η δική μου προϋπηρεσία έχει να κάνει σε αυτό. Δηλαδή, τώρα κοιτώντας, όπως θα είδατε, σκεφτόμαστε την αύξηση της άδειας πατρότητος. Ναι. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες η οποία έχει πρωτοπορήσει
στο κομμάτι της άδειας πατρότητας και μάλιστα την έχει κάνει υποχρεωτική. Δεν μπορεί, ας πούμε, έχει κάνει ισότιμη άδεια μητρότητος και πατρότητος και υποχρεωτική. Δηλαδή, ακόμα και η οικογένεια να θέλει να πάρει όλη την άδεια η μητέρα, για μακροπρόθεσμη, με το στόχο της μακροπρόθεσμης ισότητας στην ένταξη στην αγορά εργασίας, η Ισπανία έχει πει όχι, το κάνουν υποχρεωτικά. Mm-hmm. Άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, ας πούμε, είναι πιο. Είναι εξίσου, οι παροχές είναι εξίσου υψηλές, αλλά είναι πιο ελαστικές ως προς το ποιος παίρνει τι. Δηλαδή, σε κάθε συγκεκριμένο θέμα, ακόμη και αν πρόκειται για την αγορά εργασίας σαν ομπρέλα, σε κάθε συγκεκριμένο θέμα, κοιτούμε και πιο μοντέλο, ακριβώς. Πούμε, είναι δηλαδή, πιο τώρα να σας πω, για το δεύτερο κύμα του κορονοϊού, το Υπουργείο Εργασίας τι κάνει και των κοινωνικών υποθέσεων, έχουμε πάρα πολλές δομές. Πάρα πολλές δομές που πρέπει συνεχώς και πάντα σε συνεργασία και με κύριο λόγο που έχω εκεί η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, να βγάζουμε προδιαγραφές για το πώς λειτουργούν οι δομές αυτές, με τι δυναμικότητες, με τι μέτρα προστασίας, με τι μέτρα για τους εργαζομένους, τρίτη, για τους ωφελούμενους, πώς λειτουργούν οι δομές αυτές. Είτε είναι δομές ηλικιωμένων, είτε είναι δομές αναπηρίας, είτε είναι δομές παιδικής προστασίας. Οπότε τι σκέφτηκα, λογικά πήρα μια υπόθεση εργασίας κι εγώ και σκέφτηκα ότι οι χώρες αυτές, μάλλον, δεδομένου του πρώτου κύματος και των μεγάλων απολειών, τώρα θα έχουν πάρει πολύ σκληρότερα και αυστηρότερα μέτρα για να μην επαναληφθεί το πρώτο κύμα και δεύτερη φορά. Οπότε ζήτησα στους πρέσβεις μας, σε Ισπανία, σε Ιταλία, σε Σουηδία και σε Γαλλία, που ήταν οι τέσσερις χώρες που υπέφεραν παραπάνω στο κομμάτι των ηλικιωμένων και των θανάτων των ηλικιωμένων σε κλειστές δομές, να μας μαζέψουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούσαν από τα αντίστοιχα υπουργεία, για να δούμε τι κάναν οι χώρες αυτές. Για να δούμε και εμείς πώς χτίζουμε ακριβώς τι διαχείριση κάναν. Mm-hmm. Επειδή είχαν την πρώτη πολύ μεγάλη κακή εικόνα και δυναμική των απολειών σε ηλικιωμένους, τι κάναν τώρα. Λοιπόν, και οι τέσσερις αυτές χώρες, δυστυχώς για τη δική μας την κατανόηση, ακόμα έχουν αρκετά ελαστικά πρωτόκολλα. Αρκετά ελαστικά μέτρα. Δηλαδή, ούτε καν όλοι έχουν κόψει τα επισκεπτήρια. Μάλιστα. Οπότε εμείς χαρτογραφούμε την αγορά, αν θέλετε. Mm. Χαρτογραφούμε τι κάνουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δι' άλλες που έχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από εμάς. Όμως, στη χαρτογράφηση αυτή καταλάβαμε ότι εμείς θέλουμε και νιώθουμε το ηθικό βάρος να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί και να πάρουμε πολύ πιο αυστηρά μέτρα, να χτίσουμε πολύ πιο αυστηρά πρωτόκολλα, όχι μόνο φυσικά για τα επισκεπτήρια τα οποία έχουμε κόψει από τον Μάρτιο, αλλά και για τους κανόνες συμπεριφοράς των εργαζομένων εκτός δομής, για το ποιος επιτρέπεται να μπαίνει στη δομή, όπως προμήθειες ας πούμε, και με ποιες προδιαγραφές, για το πού είναι τα δωμάτια απομόνωσης, για τα αρχεία θερμομέτρησης που πρέπει να τηρούνται ευλαβικά και ηλεκτρονικά κάθε μέρα, για τις φόρμες που πρέπει να συμπληρώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, για το σε ποιους ήρθαν σε επαφή, αν ήρθαν επαφή με κάποιον σε κόκκινη περιοχή, και όλα αυτά που βέβαια μαζί με τα διεβδομαδιαία τεστ τα οποία έχουμε συμφωνήσει με τον ΕΟΔΗ για τις πολύ ευάλωτες δομές και τους συνεχείς ελέγχους στήρησης πρωτοκόλλων, έχουμε φτιάξει ένα ολικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε λίγο και στα πανεπιστήμια και τους νέους. Υπάρχει οι έρευνες, το career.gr με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κάνει σχεδόν κάθε χρόνο μια πολύ μεγάλη έρευνα. Οι φοιτητές, λοιπόν, αποδεικνύεται, λοιπόν, συγγνώμη, ότι οι εργοδότες ψάχνουν ανθρώπους που δεν βρίσκουν οι μεγάλες εταιρείες, ότι πολλοί άνθρωποι με πολλά πτυχία είναι άνεργοι, άρα υπάρχει ένα κενό στη σύνδεση αγοράς εργασίας και πανεπιστημίων, αλλά υπάρχει και μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Έχουμε το παράδοξο του να έχεις πολύ υψηλή ανεργία και απ' την άλλη να έχεις πολύ μεγάλο ποσοστό των εργοδοτών σου να σου λέει ότι δεν μπορώ να βρω τους ανθρώπους που χρειάζομαι. Τι συμβαίνει? Αυτό νομίζω ότι μπορεί να αναλυθεί. Είναι μια πολύ σύνθετη ερώτηση, είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Προφανώς. Και μπορούμε να κάτσουμε και να το συζητάμε μέρες. Αλλά αν κάποιος θέλει να το κωδικοποιήσει και να το γενικεύσει με όλες τις απλουστεύσεις που κάθε γενίκευση εμπεριέχει, έτσι, νομίζω ότι μπορεί να το κωδικοποιήσει σε δύο μεγάλους τίτλους. Ο πρώτος τίτλος είναι η ασυμμετρία μεταξύ προσφερόμενων δεξιοτήτων και ζητούμενων δεξιοτήτων, δηλαδή ότι ακόμα δεν έχουμε ένα ελαστικό και γρήγορα κινούμενο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να παρέχει τις ειδικότητες και τις δεξιότητες, όχι μόνο τις ειδικότητες, και τις δεξιότητες που η αγορά εργασίας θέλει. Και το δεύτερο έχει να κάνει με μια
ιστορική, που βέβαια συνδέεται και με το πρώτο, με μια ιστορική ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας. Δηλαδή στην Ελλάδα, και από την πλευρά των εργαδοτών και από την πλευρά των εργαζομένων, θα δουλέψεις σε αυτό που έχεις σπουδάσει. Δεν υπάρχει μια πιο... ιατρική, πρέπει να γίνεις γιατρός, ακριβώς, ενώ μπορεί να κάνεις... Ακριβώς, σπούδασες γίνεις... νομική, να γίνεις νομικός. Και τα χειρότερα, αν θέλετε, και τα πιο ακραία παραδείγματα, είναι ότι σπούδασες ελληνική φιλολογία και πρέπει να γίνεις δάσκαλος ή καθηγητής σε σχολείο. Σπούδασες μαθηματικά και πρέπει να γίνεις μαθηματικός σε σχολείο ή σε φροντιστήριο, άμα δεν έχει να σε απορροφήσει το Εθνικό Σύστημα Παιδείας και Εκπαίδευσης. Αυτό που κάνουμε και στο κομμάτι των... του skilling που γίνεται μέσα από τον ΟΑΕΔ, που ο διοικητής του και ο υπουργός έχουν αρχίσει και το δουλεύουν πολύ πιο ενεργητικά από ό,τι δουλευόταν μέχρι σήμερα, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι πώς καταλαβαίνεις γρήγορα σαν εργοδότης, αλλά και σαν ρυθμιστής, γιατί δεν είναι μόνο θέμα των εργοδοτών, είναι και θέμα των ρυθμιστών. Αυτό το ότι ο ρυθμιστής στην Ελλάδα τώρα αρχίζει λίγο, ο ρυθμιστής εννοώ η πολιτεία, έτσι. Ναι. Ο ρυθμιστής τώρα αρχίζει λίγο και έχει πιο στενή σχέση με τον εργοδότη, είναι πολύ μεγάλο λάθος όλων αυτών των δεκαετιών. Το ότι ο ρυθμιστής καταλαβαίνει και η πολιτεία καταλαβαίνει και το κράτος και το Υπουργείο καταλαβαίνουν ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς και ξεκινούν εξειδικευμένα προγράμματα και lifelong learning και διαβίου μάθησης, αλλά και reskilling και upskilling, έτσι ώστε ένας συμπολίτης μας που έχει σπουδάσει μαθηματικά ή οποιοδήποτε STEM science, έτσι, δηλαδή την engineering, είτε είναι φυσική, είτε είναι χημεία, να μπορεί μετά με ένα εξάμηνο ή ένα ετήσιο πιστοποιημένο πρόγραμμα κάποιων ωρών την εβδομάδα, ας πούμε, 20 ωρών την εβδομάδα, και μπορεί να λέω και πολλές, να μπορεί να πάρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα και μετά, δεδομένου ότι αυτές είναι οι ανάγκες με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα στην απασχολησιμότητα, αγορά, ακριβώς, μετά να πάει και να κουμπώσει σε αυτές τις ανάγκες, σε αυτό το 85% των ανθρώπων που λένε εμείς θέλουμε εργαζομένους και δεν μπορούμε να βρούμε αυτούς που ακριβώς θέλουμε. Και εσείς επιτελείτε πολύ σημαντικό έργο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό το match μεταξύ εργαζομένου, εργοδότη. Βασικά είναι μια πυραμίδα, αν θέλετε, μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος εργαζομένου ή μελλοντικού εργαζομένου και εργοδότη. Πώς δηλαδή τριμερώς και δυναμικά αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει. Πρωτίστως η ευθύνη, και δεν αποποιούμε τίποτα εδώ πέρα, είναι του κράτους, είναι των ρυθμιστικών αρχών και βέβαια του ΟΑΕΔ, ο οποίος έχει αρχίσει και γίνεται πολύ πιο ενεργητικός. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μια μετάλλαξη, ένα transformation του ΟΑΕΔ από εκεί που ο κόσμος τον ήξερε μόνο και μόνο για τα επιδόματα τα οποία έδινε, έχει αρχίσει και ασχολείται πολύ παραπάνω και πολύ πιο δυναμικά με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Είδατε τώρα, βγήκε το πρόγραμμα για 100.000 θέσεις εργασίας, των οποίων υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. 100.000 θέσεις εργασίας με 100% ασφαλιστική κάλυψη και παραπάνω κίνητρα για μακροχρόνια ανέργους. Αλλά αυτό για να πετύχει πρέπει και όλοι οι εργοδότες όλης της χώρας να το κατανοήσουν και να δουν πώς επωφελούνται από αυτό. Γιατί δεδομένου το ότι μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι ήταν αυτοί που αποκλειστικά είχαν σχέση με τον ΟΑΕΔ, οι εργοδότες δεν καταλαβαίνουν ότι ναι, υπάρχουν και υπάρχουν ακόμη περισσότερες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και δεν είναι μόνο εκεί για να επιδοτεί τους ανέργους, αλλά είναι εκεί για να ξεριζώσει την ανεργία δίνοντας δουλειές. Τελειώνει ένας νέος στο πανεπιστήμιο. Τι του λέτε? Τι προσόντα πρέπει να έχει? Να καλλιεργεί όσο πιο πολύ μπορεί τις δεξιότητες του και δει τις τεχνικές, τις ψηφιακές και αν θέλετε και τις γλωσσικές του ικανότητες. Δηλαδή, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πω όχι κοινωνικές, όχι ανθρωπιστικές, όχι κλασικές επιστήμες και κλασικές σπουδές, αλλά παράλληλα με αυτό πρέπει να δώσουμε έμφαση στη συνεχή κατάρτιση ως προς τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά. Δηλαδή, στο ψηφιακό κομμάτι και πώς αυτό συνεχώς, είτε στα παιδιά μας, είτε στους φίλους μας, είτε στους συγγενείς μας, συνεχώς παροτρύνουμε να καταρτώνται σε αυτό, γιατί αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή, επειδή είναι δυναμικά τα δεδομένα, ότι είναι αυτό με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας και αυτό που μας κάνει όλους πιο ανταγωνιστικούς στις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ, ειλικρινά ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ και του χρόνου ελπίζω και διαζώσεις και με όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε. Εγώ.